εκεί στην άμυνα, επειδή τυχαίνει να με διορίσουν στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, είμαι μέλος. Και είχαμε μια συνάντηση όλοι με τον Υπουργό, με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων και έθεσα το θέμα των απειλών που έχουμε από την Τουρκία, παιδιά. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Τούρκος και να λέει ότι έχουμε, ότι μια νύχτα θα πάμε στα νησιά να θέτει θέματα γαλάζιας πατρίδας, να εξοπλίζεται δεν ξέρω πόσα έξι υποβρύχια, έχει το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο, έχει τη στρατιά του Αιγαίου, κάνει αεροπλάνα, κατασκευάζει κλπ. Και εμείς να καθόμαστε και να περιμένουμε. Και λέω λοιπόν, τη στιγμή κύριε Πρόεδρε, λέω, που απειλούμεθα, έχουμε και εμείς δικαίωμα, όπως είχε το Ισραήλ και όπως ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι είχε δικαίωμα στην άμυνά του το Ισραήλ, να έχουμε και εμείς το δικαίωμα στην άμυνά μας. Επομένως, προτείνω την οργάνωση του άμαχου πληθυσμού στην παλαϊκή άμυνα. Κοιτάξτε κύριε, επειδή τα έχω ζήσει, εγώ είχα πάει εθελοντής στην Κύπρο για να αποκρούσουμε την τουρκική εισβολή. Επειδή τα έχω ζήσει λίγο πολύ τα πράγματα. Αν μας αισθάνεται η Τουρκία δυνατούς και ότι ο καθένας ξέρει θα επιτελέσει ακόμα και το τι έργο θα κάνει, πρώτον θα βοηθήσουμε το στρατό, γιατί όταν είμαστε οργανωμένοι ξέρουμε τι θα κάνει ο καθένας και θα βοηθηθεί και ο στρατός, ο οποίος είναι αξιόμαχος, δεν μπορούμε να πούμε, γιατί είδα και τις ασκήσεις, παρακολουθώ τα πάντα τώρα, αφού αυτό το τη δυνατότητα μου δώσαν. Λοιπόν, το αστράτο μας είναι αξιόμαχο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα πει και θα του θακίσει αν τολμήσουν και κάνουν, γιατί αυτοί τιμάζουν απόβαση, έχουν το μεγαλύτερο κομματικό στόλο. Και τι να κάνουν, θα ζώσουν το νησί. Θα ζώσουν το νησί με αυτά τα χύπλωα, τα μικρά, τα σκάφη και θα βγουν πάνω και αν μας βρουν αποετοιμάστος θα μας φάξουν όπως φάξανε τους Ισραηλίτες. Έτσι, έτσι θα γίνει να πούμε. Έχουμε να κάνουμε με, τέλος πάντων, με λαούς οι οποίοι δεν σέβονται τον άνθρωπο. Επομένως πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Εγώ τα έχω βάλει αυτά, οφείλω να σας ενημερώσω το τι προχωράω κάτω και το τι κάνω, ώστε και θα απολογούμε και θα σας ενημερώσω στο κάθε τι.